Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε την κυρία Φόφη Γεννηματά, πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα σας, κυρία Γεννηματά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση αυτή. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Η πραγματικότητα στην Ελληνική Βουλή εν μέσω πανδημίας ήταν σήμερα τελείως διαφορετική, το τελευταίο διάστημα δηλαδή, σε συνθήκες αποστήρωσης η σημερινή συζήτηση. Να ξεκινήσουμε λίγο πιο χαλαρά. Όπως όλες οι τελευταίες συζητήσεις στη Βουλή και βέβαια τώρα έχει έρθει η ώρα να βγει από την καραντίνα η Βουλή, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε δι' αντιπροσώπων, δεν μπορεί να αρχίσουν να έρχονται σοβαρά νομοσχέδια και να μην συζητιούνται, ούτε μάλιστα να καλούνται οι αρμόδιοι φορείς να πούνε τη γνώμη τους. Αυτό πρέπει να τελειώσει και από εβδομάδα πρέπει σιγά σιγά να μπει και η Βουλή σε κανονικούς ρυθμούς. Αρκετά με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, που έρχονται εκ των υστέρων πολλές φορές να γίνουν πλυντήριο και για διάφορες αδιαφανείς διαδικασίες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα. Ακούσαμε σήμερα μεταξύ πολλών άλλων για τρίμηνη παράταση στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Συνεχίζεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε όσους μένουν εκτός εργασίας. Βέβαια, σας ακούσαμε σήμερα να επαναλαμβάνετε την πρόταση για επιδότηση εργασίας από το κράτος έως 40% των αποδοχών. Και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε αυτό. Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό, απόλυτα κοστολογημένο και τολμηρό πρόγραμμα επιδότησης εργασίας, γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να χτίζουμε πάνω σε ερείπια. Χρειάζεται λοιπόν παρέμβαση τώρα για να προστατευτούν 1.000.000 θέσεις εργασίας. Αυτούς αφορά το πρόγραμμά μας. Μιλάμε για εργαζόμενους επιχειρήσεων που έχει πλήξει η πρόσφατη κρίση. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα επιδότησης προλαβαίνει λουκέτα, διασφαλίζει θέσεις εργασίας, δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουν όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις του τουρισμού, αλλά και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική παραγωγή και η διατροφική αλυσίδα. Μιλάμε λοιπόν για επιδότηση του 40% του μισθού για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κρίση, με δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να μην υπάρχουν απολύσεις, και η δεύτερη πολύ βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρξουν δυσμενείς αλλαγές στους όρους σύμβασης των εργαζομένων. Με άλλα λόγια, μία θέση πλήρους απασχόλησης να μην μετατραπεί σε θέση μερικής απασχόλησης. Και αυτή είναι, αν θέλετε, και η βασική μας διαφορά με την εξαγγελία της σημερινής κυβέρνησης, η οποία εξάλλου δεν είναι και ολοκληρωμένη, δεν έχει ποσά, δεν έχει καμία λεπτομέρεια. Το μόνο που λέει ρητά είναι ότι θα πρημοδοτεί τη μερική απασχόληση. Με λίγα λόγια, προαναγγέλει η κυβέρνηση σήμερα με την πρότασή της αυτή και κάτω από τη δική μας πίεση ότι έρχονται σοβαρότατες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και καθιέρωση της μερικής απασχόλησης. Εμείς με αυτό διαφωνούμε απόλυτα και αποδεικνύουμε με την πρότασή μας, η οποία είναι κοστολογημένη και θα σας πω ακριβώς όπου θα βρεθούν οι πόροι, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να αποφύγουμε τη μετατροπή σε των συμβάσεων αυτών σε θέσεις μερικής απασχόλησης μέσα από αυτό το ευρύτατο πρόγραμμα στήριξης. Πού θα βρεθούν οι πόροι, για να γίνω συγκεκριμένη. Το πρόγραμμα αυτό έχει κόστος περίπου 2 δις. Το 1,5 δις μπορεί να αντληθεί από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Είναι ένα πρόγραμμα που για την απασχόληση και στην χώρα μας αντιστοιχεί ένα ποσό περίπου 1,5 δις. Μπορούμε λοιπόν να το αξιοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και τα υπόλοιπα περίπου 600 εκατομμύρια είναι αυτή τη στιγμή αδιάθετα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, άρα μπορούν να αξιοποιηθούν από εκεί. Η πρόταση για την επιδότηση εργασίας έχει επιπλέον, όπως σας είπα, και κίνητρα για προσλήψεις σε επιχειρήσεις σε όλων των κλάδων, φορολογικά κίνητρα, αλλά έχει και κίνητρα για να μπορούν να εργαστούν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με την κάλυψη και του εργόσιμου και του 40% του μισθού στην αγροτική παραγωγή στον πρωτογενή τομέα. Κυρία Γεννηματά, θέλω λίγο να σας πάω στο θέμα της τρίμηνης παράτασης για τα κόκκινα δάνεια της πρώτης κατοικίας και να μας διευκρινίσετε το εξής. Αυτό θα αφορά μόνο το 30% που ήδη βρίσκεται στην πλατφόρμα ή θα ισχύει οριζόντια? Κοιτάξτε, αυτή η τρίμηνη παράταση που δίνει η κυβέρνηση είναι πραγματικά μια τρύπα στο νερό και το εξήγησα σήμερα στη Βουλή. Διότι τι κάνει? Παρατείνει τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη περίοδο, όμως αυτός ο νόμος έχει αποτύχει.
Πάνω από 50.000 αιτήσεις έγιναν στην πλατφόρμα. Από αυτές μόνο 3.100 περίπου εγκρίθηκαν για να συζητηθούν από τις τράπεζες και ρυθμίσεις έγιναν μόνο σε 830 περιπτώσεις. Τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι τα κόκκινα δάνεια εκτινάσονται το διάστημα της κρίσης, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η τρίμηνη παράταση δεν λύνει καθόλου το πρόβλημα. Το θέμα είναι και ποιους αφορά η παράταση αυτή. Να μας το διευκρινίσετε λίγο. Ποιους αφορά όλους. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί δεν μας έχει έρθει η ακριβής πρόταση της κυβέρνησης. Mm. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι πρόκειται για μια παράταση που αφορά όσους αφορούσε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς διαφωνούμε απόλυτα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει επαναφορά της προστασίας όπως την όριζε ο νόμος ΠΑΣΟΚ για τους αδύναμους μέχρι το τέλος του 20 και ταυτόχρονα έχουμε ζητήσει να υπάρξει διακομματική επιτροπή στην Εκεί στη θα Βουλή, σας πήγαινα, για την οποία συμφώνησαν όλα τα κόμματα. Δεν είχατε απάντηση από την Δημοκρατίας. Ακριβώς. Άλλαξε κάτι? Δυστυχώς δεν άλλαξε, παρότι προκάλεσα και στη δευτερολογία μου σήμερα τον Πρωθυπουργό και του ζήτησα να δεχθεί τουλάχιστον τη διακομματική για να συζητήσουμε εκεί και όχι μόνο να συζητάει η κυβέρνηση με τους τραπεζίτες, να συζητήσουμε εκεί και να καλέσει τα πολιτικά κόμματα και να καλέσουμε και όλους όσους έχουν άποψη και εμπλέκονται στην υπόθεση, να συζητήσουμε και να βρούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, γιατί το πρόβλημα θα είναι μεγάλο και θα το έχουμε μπροστά μας από εδώ και πέρα. Διαφωνούμε λοιπόν απόλυτα με τη λύση που δίνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα και εν τέλει θα καταλήξουμε σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Και μάλιστα για αδύναμους δανειολήπτες. Διότι ξέρω ότι κρύβονται πίσω από τους αδύναμους δανειολήπτες και κακοπληρωτές. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε τη διακομματική, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια δίκαιη λύση από εδώ και πέρα. Σας ακούω, ζητάτε εντόνως και εμπράκτος πλέον στήριξη στους υγειονομικούς. Καταθέσατε τροπολογία να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγίνα, με αυτό τι γίνεται? Ούτε και σε αυτό έχουμε πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα. Δυστυχώς, τελικά η κυβέρνηση μένει στο χειροκρότημα για τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αποδείχθηκε ότι είναι οι μαχητές της πρώτης γραμμής. Αποδείχθηκε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το μεγαλύτερο όπλο που είχαμε στα χέρια μας ως χώρα για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Και ελπίζω βεβαίως να έχουν εγκαταλειφθεί και όλες οι απόψεις που ήθελαν να το τεμαχίσουν και να το μοιράσουν βορρά στα ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι φανερό ότι πρέπει να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας από εδώ και πέρα και άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα με ένα σχέδιο αναγέννησής του, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται σοβαρές μεταρρυθμίσεις ο τομέας αυτός και βέβαια να αξιοποιηθούν σοβαρότατα οι δωρεές που έχουν γίνει και έχουμε ζητήσει ενημέρωση. Μας είπαν σήμερα ότι ο Υπουργός Υγείας θα μας ενημερώσει την επόμενη εβδομάδα για το πώς ακριβώς θα διαχειριστούν όλες αυτές τις δωρεές. Ακούστε, η επιστροφή στην καθημερινότητά μας και η άρση των μέτρων, εάν δεν συνοδευτεί από ένα σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμογής, από πολύ περισσότερα τεστ που ζητάμε από την πρώτη στιγμή για να ξέρουμε πού βαδίζουμε, και από κινητά συνεργεία της πρωτοβάθμιας με επισκέψεις στα σπίτια που θα κάνουν τα τεστ και θα φροντίζουν και έγκαιρα όσους νοσούν, είναι μια κίνηση που μπορεί να αποδειχθεί μεγάλο πρόβλημα και δεν πρέπει στην πράξη να αλλάξουμε στρατηγική. Η στρατηγική που επιλέξαμε ήταν ότι δεν θα ακολουθήσουμε λογικές τύπου Τζόνσον και ανοσίας της Αγέλης. Σε αυτό πάνω έχουμε συμφωνήσει οι πολιτικές δυνάμεις και πάνω εκεί χτίστηκε η συνένεση όλων αυτών των μηνών. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη η ευθύνη της κυβέρνησης από εδώ και πέρα για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνουμε ασφαλείς το επόμενο διάστημα. Γιατί η άρση των μέτρων στηρίζεται σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο βεβαίως σε κάθε του βήμα θα πρέπει να έχει και και την επιστημονική στήριξη και τεκμηρίωση. Τώρα, οι ενισχύσεις που δόθηκαν, που προχώρησαν για τα νοσοκομεία της χώρας εν μέσω κορονοϊού, κυρία Γεννηματά, είναι εφικτό με κάποιον τρόπο? Υπάρχει μία φόρμουλα ώστε οι ενισχύσεις αυτές να παραμείνουν και όταν παρέλθει πλέον η πανδημία? Μιλάτε για τις δωρεές, γιατί δωρεές έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ζητάμε να μάθουμε πώς θα αξιοποιηθούν. Μαθαίνουμε ότι έχουν προχωρήσει οι προσλήψεις, έχουμε ζητήσει να μάθουμε πού κατευθύνθηκαν οι προσλήψεις, πόσοι γιατροί, πόσοι νοσηλευτές, σε ποια νοσοκομεία έχουν πάει, ποιες ανάγκες καλύπτουν, αν πράγματι έχουν στελεχωθεί
οι μονάδες εντατικής θεραπείας από έμπειρο προσωπικό ή αν απλώς έχουν πάρει και κάποια μηχανήματα δίπλα σε ειδικά κρεβάτια, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι θα την έχουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το ζητάμε διαρκώς και νομίζω πως είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι με τα περιοριστικά μέτρα όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό προσπαθήσαμε ήταν να κερδίσουμε χρόνο προκειμένου να προετοιμαστεί όσο γίνεται καλύτερα ο μηχανισμός των νοσοκομείων για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες. Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα που απευθύνουμε σήμερα στην κυβέρνηση είναι αν πράγματι αξιοποιήσαμε σωστά αυτό το χρόνο και αν είμαστε σήμερα έτοιμοι. Γιατί από εδώ και πέρα θα πρέπει να συμβιώσουμε με τον ιό. Δεν τελείωσε το πρόβλημα. Και έτσι, βέβαια το μέτωπο της επόμενης μέρας, αυτής της δεύτερης φάσης, δεν έχει μόνο τα υγειονομικά, έχει και τα οικονομικά ζητήματα. Έχουμε τεράστια προβλήματα και στον τουρισμό και στον αγροτικό τομέα. Και εκεί ειδικά ο αγροτικός τομέας. Ναι, είναι εγκαταλελειμμένος. Εγκαταλελειμμένος από την κυβέρνηση πλήρως και σήμερα ακόμα δεν ακούσαμε τίποτα. Παρέμεινε ο Πρωθυπουργός στις αρχικές εξαγγελίες, αλλά είναι πάρα πολύ χαμηλή η στήριξη που δίνουν στον πρωτογενή τομέα, ενώ θα έπρεπε να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Εκεί πρέπει να βασιστούμε τώρα για να μπορέσουμε να πάρουμε πάνω μας. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε και την επάρκεια τροφίμων. Πάμε τώρα να ανοίξουμε λίγο το θέμα αυτό που αφορά και τα της οικονομίας. Χθες στο δελτίο μας είχαμε συζήτηση με εκπροσώπους φορέων. Εκεί ακούστηκαν ειλικρινώς πολλές και σκληρές απόψεις, σκληρές παραδοχές. Ότι δηλαδή την επόμενη μέρα που θα ανοίξουν οι άνθρωποι τις επιχειρήσεις τους, αναγκαστικά θα πρέπει να απολύσουν προσωπικό. Επειδή λοιπόν κατά πλειοψηφία μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Θέλω έτσι να μας δώσετε μερικά bullets, ποια είναι η δική σας προσέγγιση, ποιο είναι το δικό σας σχέδιο. Κοιτάξτε, πραγματικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται βάναυσα αυτή τη στιγμή από την κρίση και από τα περιοριστικά μέτρα. Και πράγματι, οι όροι που θέτουν οι τράπεζες για δανεισμό είναι πραγματικά απαγορευτικοί. Τα 10 κονδύλια που βλέπω ότι κατανέμονται κατά κύριο λόγο σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενους και όπως το είπατε είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ρευστότητα για τις επιχειρήσεις αυτές, όχι με τη λογική του κέρδους των τραπεζών, αλλά με κριτήριο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ήδη βλέπουμε στα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση, εξαιρούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις που δεν ήταν ενήμερες 31 Δεκάτου του 19 και αυτό είναι εξαιρετικά άδικο, ιδιαίτερα για περιοχές που είχαν πυρόπληκτους, που είχαν σεισμόπληκτους, που είχαν μια σειρά από προβλήματα. Άρα το πρώτο πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ότι οι τράπεζες θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα σε βιώσιμες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα. Mm. Το δεύτερο που λέμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι θα πρέπει να λυθεί το θέμα των επιταγών. Οι επιταγές θα πρέπει να μείνουν στην ευθύνη του εκδότη, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πάρει δάνειο από την τράπεζα στο ισόποσο του ποσού που έχει εκδώσει, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί. Διαφορετικά η αλυσίδα θα σπάσει και θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Προκαταβολή φόρου. Είναι αδιανόητο να ζητάει η κυβέρνηση από τις επιχειρήσεις την προκαταβολή φόρου στο 100% σύμφωνα με τα εισοδήματα του 19, τη στιγμή που το 20 τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Μου απάντησε ο Πρωθυπουργός που το έθεσα σήμερα στη Βουλή ότι αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να το δει και στο κάτω-κάτω της γραφής θα υπάρξει στο τέλος συμψηφισμός με βάση τα πραγματικά έσοδα των επιχειρήσεων. Άρα στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί μηδενική επιστροφή φόρου προτείνουμε εμείς για το 20 και στις υπόλοιπες να μειωθεί στο 50%. Λοιπόν, σημειώσατε σήμερα εκ νέου ότι το άνοιγμα των σχολείων είναι ένα σημαντικό ρίσκο. Ζητήσατε επίσης να υπάρξει και αυστηρή διατίμηση στις μάσκες. Ήδη υπάρχει εσχροκέρδεια. Τρελή. Υπάρχει μαύρη αγορά τώρα γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτό. Μου απάντησαν ότι θα το συζητήσουν, δεν το απορρίπτουν, αλλά θεωρούν ότι θα λυθεί το ζήτημα στην αγορά από μόνο του. Είναι τεράστιο το θέμα. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος για τη μέση ελληνική οικογένεια. Η μάσκα πλέον είναι υποχρεωτική και πρέπει και διατίμηση να υπάρξει και να δίνεται δωρεάν στις δημόσιες υπηρεσίες, στους δημόσιους χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και βεβαίως τα σούπερ μάρκετ πρέπει να υποχρεωθούν να δίνουν στους πελάτες τους δωρεάν τις μάσκες. Τουλάχιστον αυτό για αρχή. Όπως επίσης μιλήσατε για τα σχολεία. Πράγματι είναι ρίσκο το άνοιγμα των σχολείων.
Και μάλιστα έχουν παραπέμψει όλη την ευθύνη στις σχολικές επιτροπές χωρίς να τους δώσουν τους αντίστοιχους πόρους. Πού θα βρουν τους πόρους οι σχολικές επιτροπές που πριν από λίγο τους ζητούσαν να εξασφαλίσουν και το θέμα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και να δώσουν λάπτο στους μαθητές? Είναι δυνατόν με τους πόρους που έχουν όλο αυτό το διάστημα και τώρα τους ζητούν να εξασφαλίσουν μάσκες, γάντια, απολυματικά? Είναι δυνατόν οι σχολικές επιτροπές χωρίς επιπλέον πόρους να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στη σχολική κοινότητα θα είναι ασφαλείς? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πάντως, το διχογνωμία για το θέμα των σχολείων καταγράφεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά νομίζω συνολικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εγώ απλώς ενδεικτικά να αναφέρω το παράδειγμα της Βοσνίας. Άνοιξαν τα σχολεία για λίγες ημέρες και έγινε ο κακός χαμός. Αντιστοίχως και στη Γερμανία, σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, έτσι. Ακούστε, θα σας πω το εξής. Εγώ κατανοώ και θέλω να είμαι δίκαιη ότι σε αυτή την πανδημία δεν έχουμε δεδομένα, δεν γνωρίζουμε. Κινούνται όλες οι χώρες με το βλέποντας και κάνοντας. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι μπορεί πριν από 2 μήνες να μας έλεγαν ότι τα παιδιά μεταδίδουν πάρα πολύ εύκολα τον ιό και γι' αυτό έκλεισαν τα σχολεία. Σήμερα μας λένε ότι μεταδίδουν πολύ λιγότερο και μπορούν να ανοίξουν. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι θα υπάρξουν και αντιφατικές τελικά επιστημονικές απόψεις πάνω στο θέμα. Το ζήτημα είναι η κυβέρνηση να έχει σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Και αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ότι δεν έχει. Λέει ανοίχτε τα σχολεία και το πώς θα διασφαλιστεί η υγεία των παιδιών και των εργαζομένων στα σχολεία το πετάει ως μπαλάκι στις σχολικές επιτροπές. Δεν είναι στάση ευθύνης αυτή από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα πρέπει λοιπόν να περιορίσει το ρίσκο όσο γίνεται η κυβέρνηση από τη μεριά της με ένα δικό της σχέδιο. Και δεν το κάνει. Σε ό,τι αφορά και δεν πάντως μπορούμε όταν βλέπουμε τα προβλήματα να μην τα θίγουμε. Έχετε δει ότι έχουμε ασκήσει όλο αυτό το διάστημα μια πολύ σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Αλλά σοβαρή και υπεύθυνη και χρήσιμη αντιπολίτευση δεν σημαίνει να μην μιλάς όταν βλέπεις ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Όταν γίνονται σωστά, τα στηρίζουμε και βάζουμε πλάτη για τη χώρα. Πάντως και σε ό,τι αφορά, κυρία Γεννηματά, το θέμα των τεστ, η χώρα μας είναι πάρα πολύ χαμηλά στην κατάταξη. Ανάμεσα σε 140 χώρες, νομίζω, βρίσκεται στην 84η θέση. Είμαι η πρώτη που άνοιξα το θέμα. Ίσως δεν το έχετε παρακολουθήσει. Καταλαβαίνω ότι είναι πρωτοπαρακολουθήσετε και εσείς όλο αυτό το διάστημα. Ακριβώς επειδή έχουμε ενημέρωση ότι από την αρχή το λέγατε αυτό, γι' αυτό το λόγο το θέσαμε. Επιμένω πάρα πολύ και επειδή άκουσα πια και τον κύριο Τσιόδρα να το λέει, ότι χρειαζόμαστε περισσότερα τεστ για να ξέρουμε πού βαδίζουμε από εδώ και πέρα. Γιατί χωρίς τεστ, πώς θα προχωρήσει η άρση των μέτρων και πώς θα έχουν έναν οδηγό για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και πώς θα ξέρουν εάν οι κύκλοι που ανοίγουν κάθε φορά έχουν επιπτώσεις και αυξάνουν επιπτώσεις στην αύξηση των κρουσμάτων. Χωρίς τεστ πώς θα το δουν αυτό? Επομένως πρέπει οπωσδήποτε να οργανωθούμε και για το θέμα των τεστ. Και φωνάζω τόσο καιρό γιατί το προηγούμενο διάστημα επέτρεψαν να υπάρξει μια άλλη εσχροκέρδεια από την μεριά των ιδιωτικών εργαστηρίων που έκαναν τα τεστ. Διότι δεν υπήρχαν αρκετά αντιδραστήρια και όσα υπήρχαν καταναλώθηκαν στα ιδιωτικά εργαστήρια με υπέρογκες τιμές. Και τότε φώναζα και κανείς δεν άκουσε. Χρεώνονταν από 100 έως 300 ευρώ τα τεστ. Και βέβαια τα έκαναν μόνο αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν. Και πολλοί άλλοι έμεναν στα σπίτια τους και νοσούσαν στα τυφλά, χωρίς να έχουν καν την επιβεβαίωση για να ξέρουν τι θεραπεία να πάρουν και πώς να προστατευτούν οι δικοί τους άνθρωποι και το περιβάλλον τους. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πρέπει να κοιτάμε συνεχώς μπροστά, γιατί τα δύσκολα έρχονται. Τώρα πρέπει να οργανωθούμε σοβαρά για τα τεστ. Με κινητά κλιμάκια πρωτοβάθμιας που θα τα κάνουν και με ένα σχέδιο που θα εντάσσει όλα τα εργαστήρια που μπορούν να το κάνουν. Μάλιστα, τώρα και κλείνοντας. Και βεβαίως χωρίς εσχροκέρδεια. Κλείνοντας, οι ψήθυροι για πρόωρες εκλογές πολλαπλασιάζονται. Δεν είχαμε και σαφή τοποθέτηση από τον Πρωθυπουργό. Αφήσατε και μία αιχμή. Τον προκάλεσα. Να. Τον προκάλεσα. Του λέω 75 λεπτά μίλησε σήμερα, δεν βρήκε μία λέξη για να το διαψεύσει. Αυτό το σενάριο πώς το βλέπετε, ιδίως αν ας υποθέσουμε ότι έρχονται πρόωρες εκλογές, αλλά έρχονται σχετικά κοντά, μέσα στο καλοκαίρι ας πούμε. Τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο, μια τέτοια εξέλιξη? Αρνούμε πραγματικά να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή την ώρα που ο κόσμος αγωνιά για τη ζωή του, για το μέλλον του, για τη δουλειά του, για το μισθό του, που ζουν
όλοι οι Έλληνες μέσα στο φόβο και στην ανασφάλεια είναι πραγματικά ύβρις να ανοίγονται τέτοιες συζητήσεις και δυστυχώς διαραίονται μέσα από το Μαξίμου. Και από την άλλη μεριά βέβαια έχουμε και τον κύριο Τσίπρα που τσιμπάει στις διαρροές του Μαξίμου και αρχίζει τα μικροκομματικά και τα διάφορα δίθεν προοδευτικά μέτωπα που θυμάται κάθε φορά, πρώτων εκλογών τα θυμάται αυτά. Μόνο εγώ ξεκαθάρισα. Εμείς δεν μπαίνουμε στη συζήτηση των εκλογών, το θεωρώ πραγματικά προσβλητικό στην αγωνία και τον αγώνα του ελληνικού λαού αυτή την ώρα. Και όσο για τα υπόλοιπα, εμείς έχουμε χαράξει μια αυτόνομη πορεία, δεν αλλάζουμε στρατηγική, έτσι είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο και είμαστε προσιλωμένοι στους Έλληνες που αναζητούν ένα διαφορετικό προοδευτικό δρόμο πραγματικά, μακριά από τη συντήρηση και το λαϊκισμό. Και βλέπετε ότι αυτό που προκύπτει μέσα από αυτή την πανδημία είναι ότι δικαιώνονται οι αρχές και οι αξίες της σοσιαλδημοκρατίας. Περισσότερο κράτος χρειάζεται. Οργανωμένο κράτος, σοβαρό κράτος, αξιόπιστο κράτος. Δεν μπορεί να τα λύσει όλα τα προβλήματα η αγορά. Και αυτές είναι οι δικές μας απόψεις. Είναι η ώρα της πολιτικής και η ώρα της σοσιαλδημοκρατίας. Εμείς ξέρουμε πώς μπορεί να γίνει η αναγέννηση του ΕΣΥ. Εμείς μπορούμε να οργανώσουμε ένα σοβαρό και αποτελεσματικό κράτος. Και θέλω να πω πριν κλείσω ότι διάβαζα σήμερα τις 31 προτάσεις των επιχειρηματιών της Κρήτης και πραγματικά εντυπωσιάζομαι γιατί στην πλειοψηφία τους είναι προτάσεις που έχουμε θέσει και εμείς, γιατί το κίνημα αλλαγής όλο αυτό το διάστημα έχει ξαναχτίσει τη σχέση του με την ελληνική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς και όλες μας οι προτάσεις είναι αποτέλεσμα εξαντλητικού διαλόγου ακόμα και από απόσταση, ακόμα και από τηλεδιασκέψεις. Εκεί λοιπόν δίνουμε όλο μας το βάρος να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι αδύναμοι για αυτή την κρίση. Εγώ σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμά και πάλι για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.